Ας συστηθούμε με δύο κουβέντες με αυτό το νομοσχέδιο. Τι είναι και τι κάνει. Υλοποιεί τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του νέου υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εκταμιευτούν η τέταρτη και η πέμπτη δόση. Είναι πολύ απλό. Είναι όμως αδιανόητα προκλητικός ο τρόπος που επιλέγει η κυβέρνηση κάθε φορά να αντιμετωπίζει κάθε καταστροφή ως επενδυτική ευκαιρία. Και φυσικά πάντα σε βάρος του λαού, σε βάρος όλων μας. Το νομοσχέδιο αυτό, που ένα μεγάλο τμήμα του ασχολείται με τα δάση, είναι μια αντιδραστική αναδιάρθρωση στο όνομα της πράσινης μετάβασης και της επιδίωξης Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα απέναντι στη λεγόμενη κλιματική κρίση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει ακάθεκτη το διαχρονικό έγκλημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στην εμπορευματοποίηση των δασών. Ο ΣΕΒ, η μονοπωλιακή όμιλη κλπ. Καλυπτόμενοι από την εκοφαντική σιωπή όλων των αστικών κομμάτων, προχωρούν ακάθεκτοι στο καταστροφικό έργο τους, αυτό της μετατροπής των δασών σε κερδοφόρα διέξοδο για τα συσσωρευμένα κεφαλαία τους. Αυτά εξυπηρετεί αυτό το τερατούργημα που συζητάμε σήμερα. Προβλέπει την εκχώρηση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των δασών της κρατικής δασικής περιουσίας στους ξυλοβιομήχανους και ξυλέμπορους. Τι άλλο κάνει? Εντείνει την εκμετάλλευση των δασών και δεν εξασφαλίζει την προστασία τους από τις πυρκαγιές. Ικανοποιεί απροκάλυπτα την επιδίωξη μεγάλων ξυλοβιομηχανιών και ξυλεμπορικών επιχειρήσεων που από το 2000 σε συνέδριά τους πρότειναν να αναλάβουν τη διαχείριση των δασών και την εκμετάλλευση της βιομάζας. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές επιχορηγούν και επιστημονικά συνέδρια που όλο τυχαία έχουν ως αντικείμενο ή προτείνουν την απόλυψη της δασικής βιομάζας. Προβλέπει επίσης ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης έχουν τα παράδεκτα νεοφανή υβριδικά συνεργατικά σχήματα στα οποία μπορούν να μετέχουν δασικές συνεταιρισμοί εργασίας. Ουσιαστικά φωτογραφίζονται 5-10 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη συμμετοχής στις επιχειρήσεις αυτές των ΔΑΣΕ είναι μια προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στα επιχειρηματικά κοράκια. Τους χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να θολώσουν τα νερά και να ισχυριστούν ότι δεν είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά οι ΔΑΣΕ αυτοί στους οποίους δίνουν τη διαχείριση των δασών. Φυσικά, οι ξυλοβιομήχανοι και οι ξυλέμποροι μπορούν να δημιουργήσουν δασέ μαϊμού, ευκολότατα, που θα κατασκευάσουν οι ίδιοι και θα οδηγήσουν στην περαιτέρω υποταγή τους στα κερδοφόρα σχέδια των ομίλων και στη μετατροπή τους σε εμπορικά παραρτήματά τους. Θα τους χρησιμοποιούν για να πάρουν, δηλαδή, τα κρατικά δάση. Άλλωστε, υπάρχει και το ανάλογο νομικό πλαίσιο. Οι ξυλοβιομήχανοι και οι ξυλέμποροι, μάλιστα, που θα αναλάβουν τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών, θα επιδοτούνται κιόλας ετησίως με κρατικό χρήμα. Για να μην ανησυχούν, η κυβέρνηση τους εξασφαλίζει ότι το ύψος της επιδότησης δεν μεταβάλλεται μέχρι τη λήξη της διάρκειας της ανάθεσης. Τα δάση, λοιπόν, αντιμετωπίζονται μόνο ως βιομάζα εμπόρευμα και όχι ως οικοσυστήματα. Γιατί άραγε εντατικοποιείται η απόλυψη βιομάζας, δηλαδή δέντρα με υλοτομίες, κλαδιά, θάμνη και άλλα? Γιατί αγνοείται και περιφρονείται η σημασία τους στον εμπλουτισμό των εδαφών με οργανική ουσία, στη στήριξη των εδαφών, στην ισορροπία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα? Γιατί άραγε παραβλέπονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και ορνηθοπανίδα από την καταστροφή των βιοτόπων τους? Γιατί προωθείται κάτι τέτοιο? Η απάντηση είναι εξής. Μα γιατί η αύξηση της βιομάζας είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το 2050 να είναι τρίτη στην κατάταξη του ενεργειακού μείγματος στη βιομηχανία. Στο μεταξύ, οι ήδη απαξιωμένοι, χωρίς προσωπικό, μέσα και ελάχιστη χρηματοδότηση δασική υπηρεσία, μετατρέπεται σε υπηρεσία έγκρισης των μελετών, σε παρατηρητή της εκμετάλλευσης της βιομάζας που θα βγάζουν οι όμιλοι από τα δάση, σε πρωτοκολλητή των επιχειρηματικών ομίλων. Το νομοσχέδιο αναφέρεται και στην εκπώνηση μελετών διαχείρισης δασών από εταιρείες μελετών με επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή με προσαρμογή τους για να βγαίνουν από τα δάση όσο γίνεται μεγαλύτερες ποσότητες βιομάζας. Αλλιώς, πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις? Πάντως, προκαλεί εντύπωση ότι ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί
Η διαδικασία επικαιροποίησης των προδιαγραφών τους ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης των πρώτων διαχειριστικών μελετών σε δάση που βρίσκονται σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για 8 συμβάσεις συνολικής εκτιμόμενης αξίας περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνουμε με την ευκαιρία ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας σε ΑΕ θα έχει αρνητικές συνέπειες στο ρόλο και στο μέλλον των δασών. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαίωσαν όσα από καιρό τώρα έχει καταγγείλει το ΚΚΕ σχετικά με την εκχώρηση της διαχείρισης των δασών σε μονοπωλιακούς ομίλους. Ολοκληρώνουν έτσι μια πορεία καταστροφής των δασών, της οποίας σταθμός αποτέλεσε η διάσπαση της διαχείρισης από την προστασία των δασών και της πρόληψης από την καταστολή με τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική υπηρεσία το 1998. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα οδηγήσει μέσω μακροπρόθεσμα σε υποβάθμιση των δασών με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ποιότητα της ζωής και ο υδροφόρος ορίζοντας, θα ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα εδάφη θα παρασύρονται εύκολα, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του ξύλου αλλά και του πέλετ με επιπτώσεις στη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιλογές αυτές επιβεβαιώνουν επίσης ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών δεν μπορεί να σχεδιαστεί ούτε να υλοποιηθεί, επειδή το αστικό κράτος ως συλλογικός εκφραστής των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων έχει ως μοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση, τη θωράκιση και τη διεύρυνση των κερδών τους. Οπότε και τα δάση υποτάσσονται αντικειμενικά στις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Για το ΚΚΕ, τα δάση είναι κοινωνική, λαϊκή περιουσία και ιδιοκτησία. Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών προϋποθέτει κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, απαραίτητο για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και μόνιμο προσωπικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, δασεργατικό, από τις υπηρεσίες που θα έχουν την ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση των δασών. Κλείνω λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι στη δασική υπηρεσία, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, πρέπει να αγωνιστούν ενάντια στο καταστροφικό έργο κυβερνήσεων και επιχειρηματικών ομίλων για την πλήρη εμπορευματοποίηση των δασών. Ενάντια στο σχέδιο έκτρωμα που οδηγεί σε ληστρική εκμετάλλευση των δασών και σε κοστολόγηση ακόμη και του οξυγόνου που αναπνέουμε. Ευχαριστώ πολύ.